Αναβαθμιστεί θεωρώ, αλλά έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια κύριε Υπουργέ. Να το ακούμε γιατί. Ναι, ισχύει αυτό το πράγμα. Ειδικά για τις αποκατάστασεις, δύο χρόνια το να έχεις ανθρώπους που πλέον έχουν εξειδικευτεί και να μπορείς να... Δηλαδή τώρα όταν μάθαμε ότι είναι και τρίτο χρόνο, λέμε, όντως είναι για να ανοίξουμε τη δεύτερη πτέρυγα. Αυτό θα γίνει. Όχι, θέλουμε να βοηθήσουμε. Εμείς εδώ πέρα είμαστε 13 άτομα, όχι μόνο νοσηλευτικό προσωπικό και βοηθητικό, που είναι οι οδηγοί, οι βοηθοί. Εντάξει, εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω τον επόμενο χρόνο που θα διανύουμε να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα. Όχι, γιατί εντάξει, θα κλείσουμε το σπίτι για 3 χρόνια, αλλά να πάμε και σε κάτι καλύτερο. Πιο σίγουρο. Έτσι. Αντίστοιχα, όπως βλέπετε τώρα ουσιαστικά αυτή τη γωνία.
βοηθήσουμε. Θα βρούμε δηλαδή αυτούς τους επιστήμονες. Όχι επιστήμονες. Επιστήμονες τους πήραμε. Όχι, τώρα θα σου πω. Έχουν δηλώσει. Έχουν δηλώσει. Κινείται η τοπική κοινωνία λίγο να το αναζητήσει. Αυτό γιατί με ενδιαφέρει να έρθουν απόψεις τους πλήσεις. Είναι 25 εδώ και 17 στο άλλο σας. Αυτό είναι μεγάλη πτέρυγα. Και εδώ πέρα είναι η πτέρυγα μας, η οποία... Αυτή είναι ουσιαστικά η δεύτερη πτέρυγα που πλέον πάβεται, ετοιμάζεται, είναι έτοιμη να ανοίξει. Είμαστε έτοιμα. Από τη στιγμή δηλαδή που θα έρθει το προσωπικό του επιπλέον, θα επεκταθούμε. Και αντίστοιχα υπάρχουν στις γωνίες που σας είπα τη χιονιστιβάδα, άλλες δύο τέτοιες πτέρυγες. Δυναμικότητα σώμα του χέρι των 100 βαθιών. Και με επιπλοκό πώς θα πάρουμε εδώ. Επιπλοκό, θα σας τα δώσω, τα έχουμε όλα τα πλευρές αγγελικές που τα θυμάσαμε. 16 ουσιαστικά. Όχι, εκεί θέλουμε άλλες ειδικότητες. Εκεί θέλουμε πρωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή τραυματιοφορείς, θέλουμε βοηθούς στα λάμου, τραπεζοδικούς, τραπεζοκόμους. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή κουζίνα αυτόνομη, έχουμε επαγγελματική κουζίνα. Δηλαδή θα μπορούσαμε όλο τον εξοπλισμό να μαγειρεύουμε εδώ. Τώρα δηλαδή πώς υπηρετούν εδώ συνολικά. Συνολικά μαζί με τα προγράμματα του έδιμα στα 42 άτομα. Γιατρός είστε μόνο εσείς. Γιατρός αυτή τη στιγμή έχει εδώ και 2 μήνες. Έλα, συνάδελφος, πού είσαι. Πού είναι. Πού είναι η συνάδελφος. Πού είναι. Πώς είναι. Έχουμε ένα παθολόγο που είναι στο κέντρο υγείας και αυτός μας καλύπτει ουσιαστικά συμβουλευτικά. Και από εκεί πέρα από το νοσοκομείο έχουμε μία άριστη συνεργασία με τους συναδέλφους εκεί γιατρούς. Έρχονται από τη χειρουργική κλινική ανά 15 μέρες, από την καρδιολογική επίσης, κάποια περιστατικά θα τα στείλουμε. Δηλαδή, τις υπόλοιπες ειδικότητες τις χειριζόμαστε έτσι. Γίνεται συνεννόηση, σαν επισκέπτες. Ναι. Και περιοδική παρουσία. Και... Τώρα, αν κάτι επίκαιρο μας... Και δεν χρειάζεται για κάτι άλλο, βέβαια, έτσι. Και δεν χρειάζεται. Να, για να λέμε γιατί δημιουργούνται η αίσθηση δεν έχει χειρουργό, δεν έχει ορθοπαιδικό, δεν έχει. Δεν χρειάζεται. Η Σαπίρση από εδώ πέρα και του Σάκιο και τη Φούριστο. Η Αγγελική για 6 μήνες πήγε σαν ένα... Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για μια παιδεία που είναι άλλα τα κέντρα της ψυχιατρικής αγοράς, αλλά πήγε στη Σλοβενία 6 μήνες. Είναι ένα πολύ καλό κέντρο που μπορούμε και εμείς να κάνουμε τέτοιο. Για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να κάνουμε, στην Τωρεκαναπέ μπορούμε να κάνουμε. Και σε όποιο άλλο αστικό σε όλη την αστική περιοχή έχουμε σε λύσεις. Θα προχωρήσουμε. Ο Γιώργος ο Μαρτυρής είναι από την Αθήνα. Μας ήρθε από την Αθήνα. Είναι με τετραπληγή από τα 14 του, από δουλειά στην Πισίνα. Και τώρα ήρθε και έκανε ένα χειρουργείο πριν από ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη, στον κύριο Κυβίση, στον καθηγητή. Και κάνει ουσιαστικά, επειδή είναι στον Παπα-Νικολάου, κάνει την αποκατάστασή του εδώ, στο κέντρο μας, που είναι και πιο κοντά και στον θεράπον ιατρών και είναι και ένας χώρος που... Αυτό που είπε η Αγγελική τώρα είναι βασικό κλινικό. Ο Γιώργος έχει δει και πολλά για την αποκατάσταση και όταν ήταν μικρός έκανε στο εξωτερικό. Έχει εμπειρίες από χώρους και... Όλες αυτές οι πτέρυγες που σας είπα και οι γωνίες και αυτό που είναι το θεραπευτικό κομμάτι, όλα έχουν ξεχωριστεί... Όλα έχουν και ξεχωριστή εξωτερική είσοδο. Ναι, σαν ναι. Αυτό. Οπότε, ναι, δεν και αυτό είναι και εξωτερική τέχνη να έρθουν. Τα μηχανήματα του μέσα. Θα δούμε τώρα λίγο το. Κύριε Υπουργό, εδώ είναι το γυμναστήριο που εδώ γίνεται πανεπιστήμιο τη Βάδηση. Εδώ είναι το γυμναστήριο. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σα. Έχει τους ορθοστάτες, έχει
όλα τα μηχανήματα επιτάχυνση εδώ. Προσπαθήσαμε να δούμε τώρα, μπήκα στη λειτουργία. Η πισίνα δυστυχώς απέναντι δεν. Να είσαι τόσο βάρος οι 55 δεν κάνει ένα ρουκάδο. Είναι άλλος ένας παντέγινε τώρα τόσα τελευταία στο πρώτο όνομα συνειδησίσου του Υπουργείου για να πούνε πίσω στην κοινότητα. Έχει γίνει ήδη μελέτη. Ήδη τα φέρνουν τα πιστά και μελέτη για να πάρουν στο δημοσιογραφικό. Έχει μελέτη και θα γίνει μια υποστήριξη από κάτω για να μην γίνει σπινό. Γιατί έγινε αυτό όλα. Άμα θα πεις κάτι, το λάθος δεν είναι σίγουρο. Το πρόβλημα μας ήταν στα στρατικά. Ήταν σαν λίγο, οπότε τελειώνει. Θέλει υποστήριξη από κάτω. Ό,τι θα έρθει στην ενόρυξη, θα προσαρμοστεί στη θέση του. Αν είναι το 30% της βαρύτητας, δηλαδή όταν έχεις κάτι 10% του σκόρου, μέσα στον πρώτο σκόρου είναι 77%. Πολύ είναι πάρα πολύ άρα δηλαδή αυτό σε πόσο πιο το χρονοδιάγραμμα για να αυτό, τη σελίδα που βγάζει αρχαιολίτης, πέφτει σε μένα μάλλον ο λόγος να σας καλωσορίσω, να σας υποδεχτώ. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριε Γενικέ, αξιότιμη κύριε Δήμαρχε του Αμιντέου, κύριε Βουλευτά της Περιφερειακής Ενότητας Φρόνιας, αξιότιμη κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητέ της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριε Διοικητά του Νοσοκομείου μας της Φρόνιας, εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των συλλόγων και φορέων εδώ της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, τι να πω τώρα, εμένα μου έδωσε το μικρόφωνο, δεν είμαι και καλή σε όλα αυτά, δεν θέλω να σας δω φάω πολύ το χρόνο, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερα η χαρά μας και η τιμή μας που σε αυτή την πορεία τέτοιες ημέρες γιορτινές προς την ακτινική Φλόρινα είμαστε ο πρώτος σταθμός σας. Είναι ένας χώρος. Σας τα είπα και στην περιοχή, είναι το μοναδικό κέντρο αποκατάστασης και ΦΙΑΠ σε όλη τη χώρα που λειτουργεί και ως κλειστής νοσηλείας. Είναι ίσως το μοναδικό δημόσιο κέντρο αποκατάστασης που βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή η παρουσία σας εδώ δηλώνει πάρα πολλά. Η παρουσία σας εδώ δηλώνει την χειροπιαστή ουσιαστικά θέλησή σας και βούλησή σας όλες αυτές οι δομές και κυρίως αυτός ο ευαίσθητος χώρος της μετανοσοκομιακής φροντίδας της αποκατάστασης να πάρει λίγο μία άλλη ζωντάνια και ζωή και μέσα από τους δημόσιους φορείς. Και το λέω γιατί είναι η χαρά μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα και το προσωπικό που βρίσκεται εδώ και η τοπική κοινωνία βλέπουμε όλες αυτές τις ενέργειες και τις προσπάθειές σας. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, είμαστε τρεις ειδικοί γιατροί φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Πρώτη φορά, ναι. Είναι ένας παθολόγος εδώ, ένας ειδικός παθολόγος. Έχετε προχωρήσει ουσιαστικά στην έκθεση των κονδυλίων μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να γίνει κάποια αποκατάσταση και συντήρηση εδώ του κτηρίου. Δώσατε τη δυνατότητα στους ανθρώπους που έχουν εξειδικευτεί αρκετά στην αποκατάσταση με το πρόγραμμα του ΕΕΔ να πάρουν παράταση για έναν ακόμα χρόνο. Και τώρα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο περιμένουμε με νέο πρόγραμμα του ΟΕΕ άλλα 25 άτομα ως επιστημονικό προσωπικό. Καταλαβαίνουμε όλοι φυσικά ότι αυτό δεν είναι μόνο βούληση, είναι και πράξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Θέλω απλώς να σημειώσω ότι μέχρι τώρα για να φτάσουμε έτσι σε αυτό το σημείο και για να αξιοποιήσουμε εμείς την ευκαιρία που μας δώσατε, γιατί μας δώσατε μια ευκαιρία και θέλαμε να την αρπάξουμε, όλα αυτά για να δείξουμε ότι μπορούν και αυτοί οι χώροι να είναι ζωντανοί και να βοηθήσουν τον Έλληνα πολίτη, έγιναν με πολύ κόπο και με πολλές ευρωπαϊκές προσπάθειες. Αυτού του προσωπικού που χρόνια είναι εδώ, που χρόνια δυστυχώς παλεύει και αγωνίζεται για την υπόστασή του,
για την λειτουργία του και για τη σωστή λειτουργία αυτών των κέντρων, όπως επίσης και των όλων αυτών των φορέων που είναι γύρω μας, που μας αγκαλιάζουν οι ΔΕΗ πολύ συγκινητικά και με πρακτικούς τρόπους σε θέματα κτηριακά είναι πολύ βοηθητικοί. Πιστεύουμε ότι αυτή την καλή αρχή που κάναμε, εσείς τώρα πλέον θα μας τη συνεχίσετε, έτσι όπως την κάνατε καλή την αρχή. Χρειάζονται κάποια πράγματα να θεσμοθετηθούν πλέον, έχουμε κενά στα οργανογράμματά μας, έχουμε δυσκολίες σε κάποια θέματα λίγο διοικητικά που μπορεί να προχωράνε πιο εύκολα και τα περιστατικά στην ουσία τους. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες ουσιαστικά στο προσωπικό υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Έτσι ώστε όταν όλοι αυτοί θα μαζευτούμε εδώ, γιατί όχι, και εμείς είπαμε ότι τη δεύτερη πτέρυγα πλέον την ετοιμάζουμε και την ανοίγουμε. Τα 20 κραβέλια βάτια θα γίνουν 50 και 60. Γιατί να μην αξιοποιηθεί και κάθε γωνιά αυτού του κτηρίου. Και αυτός ο τόπος που είναι, που και η θέση του γεωγραφικά γυπνιάζει και με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, θα μπορούσε γιατί όχι να προσελκύσει και, και άτομα και περιστατικά και από αυτές τις περιοχές. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά έτσι τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά μας και γιατί καθημερινά εργάζεται και σκέφτεται με ποιον τρόπο θα βοηθήσει όλο αυτό το έργο. Τον διοικητή του νοσοκομείου της Φλόρινας που με υπερπροσπάθειες ανέλαβε και αυτό το νοσοκομείο ουσιαστικά μέσα στα υπόλοιπα που είχε και ήταν εβδομαδιαία η παρουσία του εδώ, ξέρετε. Θέλω να ευχαριστήσω φυσικά εδώ τους τοπικούς φορείς, τον δήμαρχό μας, τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος και αυτοί με πολύ αγάπη ανταποκρίνονται στις πρακτικές μας ανάγκες, όπως επίσης και όλους τους φορείς, όλους τους συλλόγους έτσι, των ατόμων με αναπηρία, που πραγματικά τέτοιες ιδιαίτερες δομές τις δίνουν έτσι μια ζωντάνια και μια ζωή. Να είστε καλά, να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Ευχαριστούμε και πάλι για την παρουσία σας. Εδώ σημαίνει πάρα πολλά για μας. Κύριε Δήμαρχε, να μας χαιρετήσετε λίγο σαν... Κύριε, να σας καλωσορίσω στο βίντεο. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, αλλά και για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το κέντρο αυτό της αποθεραπείας. Όσοι χθες να έλεγα ότι ήταν εγκαλεσμένο, η παρουσία εδώ της διευθύντριας της κυρίας Αγγελικής, η συμβολή του κυρίου Φιωτίδη ως διοικητή, η Τρίτη ΥΠΕ, αλλά και η βούληση δική σας έχουν αλλάξει εντελώς την κατάσταση. Ήταν ένα κέντρο με όλες τις υποδομές, εγώ το έχω παρακολουθήσει από τότε που ξεκίνησε να χτίζεται και δυστυχώς αισθανόμουν θλίψη και απογοήτευση για την εγκατάλειψη την οποία είχαμε ζήσει εδώ. Είχαν γίνει πολλές προσπάθειες, δυστυχώς όλες μέναν στη μέση, γιατί δεν ερχόταν το κατάλληλο προσωπικό, αυτό που επιβάλλεται να διευθύνει και να διευθύνει ένα κέντρο τέτοιο αποθεραπείας. Η κοινωνία, ο Δήμος, οι φορείς, οι σύλλογοι το έχουν αγκαλιάσει, το έχουν αγαπήσει και με την τελευταία προσπάθεια που κάνατε κι εσείς, νομίζω μας εμπνεύσατε έτσι που να μπορούμε να σταθούμε κι εμείς να είμαστε κοντά του και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη λειτουργία του έτσι όπως επιβάλλεται να είναι ένα κέντρο αποθεραπείας, μια τόσο μεγάλη δομή, η οποία όμως έγινε λίγο ψυχή. Νομίζω ότι από εδώ και πέρα όλα θα πάνε πολύ καλά. Φτάνει να συνεχίσετε να δείτε το ίδιο ενδιαφέρον, να γίνει πολλά, να δούμε και πολλά να γίνουν. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να ασχολείστε με το κεφιά και να ακούτε τις απόψεις μας και την βούληση όλων. Φυσικά η ψυχή αυτού του κέντρου, όπως είπαμε, είναι το προσωπικό του, το οποίο έχει ξεκινήσει με πολύ ενδιαφέρον, με πολύ ζήλο, να ασχολείται με τα ζητήματα της αρμοδιότητάς του και τις ευθύνες που έχει. Καλές γιορτές, να είστε καλά και όλα θα πάνε καλά. Θα σας δώσουμε και ένα καλάκι από τα λίγα. Θα βάλουμε την κρασιά, ένα ψυχικά από την κοινωνική που είμαστε σήμερα εδώ, δημοτική ανταγωνίση και δυσκολία. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλούμε να μας χαιρετήσετε.
Καλημέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Αγαπητέ Περιφερειάρχη, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και κυρίως αγαπητοί εργαζόμενοι αυτής της δημόσιας δομής, για την οποία είμαστε περήφανοι. Συνειδητοποιήσαμε ότι πραγματικά προσφέρει εξαιρετικό έργο. Είναι όντως το μοναδικό κεφιάπ της χώρας που παρέχεται στην νοσηλεία. Είμαστε τρομερά ελλειμματικοί στο δημόσιο σύστημα σε δομές αποκατάστασης. Αυτό είναι ένα πεδίο, δυστυχώς, που είχε εκχωρηθεί σχεδόν κατά αποκλειστικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει μεγάλο κενό στη δημόσια φροντίδα. Είχαμε αυτά τα κεφιά τα οποία φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 90. Το μοναδικό που είχε πρόβλεψη για κλειστή νοσηλεία ήταν αυτό. Και νομίζω ότι με ηρωική προσπάθεια οι άνθρωποι του το κράτησαν όρθιο παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες. Και τώρα είναι η ώρα που μπορούμε να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση και μια ιδιαίτερη βαρύτητα και μια ιδιαίτερη ενίσχυση σε αυτές τις δομές. Γιατί ξέρουμε ότι στο πεδίο της αποθεραπείας αποκατάστασης ο κόσμος πληρώνει πολλά λεφτά από την τσέπη του για να έχει καλή φροντίδα σήμερα στη χώρα μας. Υπάρχει μόνο ένα μεγάλο νοσοκομείο, το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης στην Αθήνα, και υπάρχουν αυτά τα 30 κεφιά, τα οποία στην πλειονότητά τους είτε υπολειτουργούν, κάποια ήταν τελείω κλειστά και καταφέραμε λίγο να τα ανοίξουμε και να προσφέρουμε μια φροντίδα σε περιβαλλοντικούς ασθενείς. Και ο στόχος τώρα είναι το 1/3 από αυτά να μπορέσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα να παρέχουν και κλειστή νοσηλεία, να προσθέσουμε περίπου 180 κρεβάτια κλειστής νοσηλείας επιπλέον αυτών των 20 που λειτουργεί τώρα το κεφιά Παμιντήρου. Αυτά δεν έγιναν, αγαπητοί φίλοι, με κάποιο μαγικό ραβδί. Υπήρξε προφανώς μια ισχυρή πολιτική βούληση, γιατί ο στόχος μας είναι να καλύψουμε μέσα από το δημόσιο σύστημα υγείας με καθολικό και ισότιμο τρόπο όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες των ανθρώπων της χώρας μας σε αυτή την περίοδο. Σε μια περίοδο που έχει φτωχοποιηθεί η κοινωνία και που χρειάζεται, ειδικά τώρα που είμαστε σε μια περίοδο λίγο πιο ευίωνη, χρειάζεται να μειωθούν βάρη και να αντιμετωπιστούν ανισότητες στη φροντίδα οι οποίες είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των μέτρων λειτουργίας. Υπήρξε λοιπόν βούληση, υπήρξε σοβαρός σχεδιασμός για πρώτη φορά με την ευθύνη και την επιμέλεια του Γιώργου Γιαννόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και με το συντονισμό του Γιώργου του Κύρκου φτιάξα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, ανθρώπων που ξέρουν το αντικείμενο και το θέμα. Μας φέραν ένα σοβαρό και συγκροτημένο εθνικό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση και το πρώτο βήμα που κάνουμε είναι αυτό, να ενισχύσουμε κάτι που ήδη λειτουργεί και να αυξήσουμε τη δυναμικότητά του. Νομίζω ότι με την δρομολογημένη πλέον ενίσχυση με επιστημονικό αλλά και λοιπό προσωπικό στο αμέσως επόμενο διάστημα, πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνω θα μπορέσουμε να υπερδιπλασιάσουμε τη δυναμικότητα του κέντρου και την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, όχι πια μόνο της περιοχής που γειτνιάζει εδώ, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω όλης της Βόρειας Ελλάδας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμα και για την κοινωνία, γιατί δείχνει ότι σιγά σιγά εκπουλώνουμε τις πληγές της κρίσης και μπορούμε να κάνουμε και ένα πιο σοβαρό σχεδιασμό για ένα καλύτερο μέλλον και για τη δημόσια παιδεύση, αλλά και για τους ανθρώπους της χώρας. Νομίζω ότι είναι ένα καλό σήμα και για τους εργαζόμενους που αισθάνονται ότι το δημόσιο σύστημα υγείας αναπτύσσεται, δίνει προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, στους νέους επιστήμονες, σε νέους επαγγελματίες υγείας, αλλά κυρίως δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες που θέλουν να πιστούν ότι αυτή η χώρα, παρά τη χρεοκοπία της και παρά τη μεγάλη δυσκολία που πέρασε, μπορεί να εγγυηθεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο δημόσιας φροντίδας υγείας σε όλο το φάσμα, από την πρωτοβάθμια μέχρι την νοσοκομιακή και την φάση της μετανοσοκομιακής υποστήριξης αποθεραπείας αποκατάστασης σε όλους, ανεξάρτητα από την εργασία, την ασφάλιση περισσότερων πραγμάτων.
Και χαίρομαι πολύ που μου είπε η αγαπητή συνάδελφος κυρία Σταυριανού ότι εδώ νοσηλεύονται και ανασφάλιστοι πολίτες, οι οποίοι μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαν αυτό το δικαίωμα και με αυτή την εξαιρετική τομή που έκανε αυτή η κυβέρνηση μπορούν σήμερα με το άγκα τους, με αξιοπρέπεια, με ισοτιμία όπως οι υπόλοιποι πολίτες να δέχονται τις φροντίδες που μπορεί να δώσει το δημόσιο σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Νομίζω ότι ταιριάζει και με το κλίμα των ημερών αυτό, το ότι δίνουμε μια ορατή όμως και όχι λόγια, προοπτική, σοβαρή αναβάθμιση αυτής της δομής. Θα το συνεχίσουμε αυτό. Θέλουμε πραγματικά να υπηρετήσουμε ένα σχέδιο καθολικής κάλυψης και ισότιμης φροντίδας των ανθρώπων της πατρίδας μας μέσα από την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Ο προφανώς και ο ιδιωτικός τομέας έχει ρόλο, προφανώς και δεν μπορούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες και άρα χρειάζεται μια συνεργασία και μια επικουρική λειτουργία, αλλά επικουρική όμως. Πρέπει σιγά σιγά το δημόσιο σύστημα να σε αυτό να επενδύουμε περισσότερους και ανθρώπινους και υλικούς πόρους, να βελτιώνουμε τις υποδομές του, να βελτιώνουμε τον εξοπλισμό του και κυρίως να το ενισχύουμε με ανθρώπινο δυναμικό. Γιατί καλά είναι τα κτίρια και τα μηχανήματα, αυτά είναι εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση και εδώ ειδικά χρειάζονται πολύ εξειδικευμένες υποδομές και εξοπλισμός που σύγχρονος για να προσφέρει υψηλά στάνταρς φροντίδας σε ανθρώπους που βρέθηκαν πραγματικά σε μια φάση της ζωής τους να έχουν την ανάγκη υποστήριξης, αλλά το κρίσιμο, αυτό που κάνει τη διαφορά είναι οι άνθρωποι. Το καλά εκπαιδευμένο, καλά καταρτισμένο και θα θέλαμε βεβαίως από εδώ και πέρα για να το βελτιώνουν και αυτό και αξιοπρεπώς αμοιβόμενο ανθρώπινο δυναμικό. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα, το ξέρουν. Είναι πραγματικά ηρωικό σήμερα αυτή την περίοδο να δουλεύεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, να προσφέρεις με ανιδιοτέλεια τις υπηρεσίες σου στον κόσμο που τις έχει ανάγκη, παρά τις μεγάλες μισθολογικές περικοπές που έχουν δεχτεί οι άνθρωποι. Και παρά την πίεση και το αυξημένο, ας πούμε, αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών που έχει δημιουργηθεί λόγω της κρίσης και της ανέχειας των ανθρώπων. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Είναι πολύ καλή έτσι, εμπειρία αυτή για μένα και για όλους μας, νομίζω. Και εύχομαι καλή δύναμη σε όλους σας και ιδιαίτερα στους νοσηλευόμενους να έχουν το κουράγιο και με τη βοήθεια των ανθρώπων εδώ του ΚΕΦΙΑ να μπορέσουν σιγά σιγά να κάνουν τα βήματα που θα τους επιτρέψουν να έχουν μια πιο λειτουργική και πιο αυτόνομη και αξιοπρεπή ζωή. Να είστε καλά.